Ευχές για κερδοφορία έδωσαν οι αιρετοί της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης αλλά και της κεντρικής πολιτικής κοινής που βρέθηκαν στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας του επιμελητηρίου Καβάλας. Μια εκδήλωση θα λέγαμε και απολογισμού αλλά και σκεπτικισμού και προτάσεων για το 2024. Είναι μια ευκαιρία να συναντήσουμε επιχειρηματίες, να συναντήσουμε θα λέγαμε την πολιτική εξουσία, την τοπική περιφερειακή αυτοδιοίκηση, να ανταλλάξουμε ευχές, να ανταλλάξουμε απόψεις και φυσικά να δούμε πώς μέσα στο 2024 θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για τις επιχειρήσεις μας, για την περιοχή μας. Το επιμελητήριο δράμας είναι μαζί με την Καβάλα σήμερα εδώ στην κοπή της Πίτας. Έχουμε έναν κοινό τόπο, κοινές ανησυχίες και φυσικά για το καλό της περιφέρειάς μας όλοι μαζί προσπαθούμε όσο μπορούμε καλύτερα και μέσα στο 2024 να αναδείξουμε την επιχειρηματικότητα και κυρίως τις επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τόπο μας. Ήρθαμε εδώ να τιμήσουμε το επιμελητήριο της Καβάλας, την επιχειρηματική κοινότητα της Καβάλας, την πολύ δυναμική κοινότητα, η οποία με νέες επενδύσεις και εξωστρέφεια αποδεικνύει κάθε χρόνο περίτρανα ότι είναι μία από τις πιο δυναμικές της χώρας. Η οψηφιακότητα του παρακολουθούς είναι δημοσίδιο όσο περνάνε τα χρόνια, όσο παίρνουν στο 24, θα αποκτά μεγαλύτερη επίδραση και μερίδιο, αν θέλετε, σε κάθε έμφαση κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας. Άρα, επιχειρήσεις σαν αυτές που βρίσκουν θα έχουν όλο και περισσότερη δουλειά. Και είναι πραγματικά τιμή και προνόμιο για την Καβάλα που έχει δύο τέτοιες επιχειρήσεις στις τάξεις. Εύχομαι το 2024 να δικαιώσει τις προσδοκίες μας για μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Οι ρίζες της οικονομίας θα είναι βαθιά ριζωμένες, πάμε πάρα πολύ καλά, τα μηνύματα είναι αισιόδοξα. Σύμμαχος σε αυτή μας την προσπάθεια είναι η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Είναι το γεγονός ότι τρέχει η χώρα μας με διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Είναι το γεγονός ότι τον Απρίλιο θα αυξηθεί για τέταρτη φορά ο κατώτατος μισθός και βεβαίως σημαντικό η μείωση της ανεργίας κάτω από το 10%. Να είναι κατά τον ίδιο τρόπο δυναμικό με πολλές δράσεις και το 2024 ώστε να αναδείξει την ευρύτερη περιοχή της Καβάλας και φυσικά και την πόλη, την όμορφη πόλη της Καβάλας και το νησί μας, το αγαπημένο νησί όλων μας, τη Θάσο. Έχουμε το Παγκαίο, τις ορεινές περιοχές και τις παράλιες, καθώς και το Δήμο Νέστου. Θέλω να ευχηθώ σε όλο τον επιχειρηματικό κόσμο της Καβάλας, της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εκτός από τις ευχές για υγεία, ευτυχία κτλ. Καλά κέρδη, γιατί χωρίς κέρδη δεν μπορεί να λειτουργήσει η οικονομία. Και δύναμη και αντοχή για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις όποιες αντικσότητες μας επιφυλάσσει η εποχή μας. Το επιμελητήριο Καβάλας είναι ένας ιστορικός σταθμός για την πόλη μας. Είναι ο κυριότερος μοχλός ανάπτυξης της περιοχής. Είναι η δύναμη της αγοράς, η δύναμη της ιδιωτικής οικονομίας και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα μια περιφέρεια η οποία πλέον έχει ηγέτη έναν άνθρωπο ο οποίος προέρχεται από το επιμελητηριακό κίνημα και από την ελεύθερη αγορά να βοηθήσει, να τον εκμεταλλευτείτε και να χρησιμοποιήσει το επιμελητήριο όλα αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Ο Δήμος Καβάλας, όπως ξέρετε, διαχρονικά συνεργάζεται πολύ καλά με το επιμελητήριο, διότι η ανάπτυξη μιας περιοχής εξαρτάται κατά μεγάλο ποσοστό από τις επενδύσεις και από τα έργα υποδομής τα οποία γίνονται. Το επιμελητήριο έχει αποδείξει ότι είναι μπροστά σε όλα αυτά και είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσουν έτσι και την επόμενη χρονιά. Το επιμελητήριο, όπως ξέρετε, είναι το εργαλείο των επιχειρήσεων και ο μοχλός ανάπτυξης και το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε, η υποχρέωσή μας είναι να το στηρίζουμε. Μέσα από αυτό προβάλλονται και οι επιχειρήσεις του νομού Καβάλας, αλλά και όχι μόνο. Οι δραστηριότητες είναι πολλές, ο πρόεδρος είναι δραστήριος και βγαίνουμε και προς τα έξω. Η εικόνα της Καβάλας βγαίνει προς τα έξω και φαίνεται κάτι ωραίο. Αποδείξαμε φέτος με το επιμελητήριο ότι μπορούμε να συνεργαστούμε και να μπορούμε να προσφέρουμε πράγματα στην πόλη της Καβάλας, εποφελία και των κατοίκων αλλά και της αγοράς μας. Και προσδοκούμε ότι αυτή η συνεργασία θα συνεχιστεί και για το 2024 ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων του νομού Καβάλας εύχεται
σε όλα τα μέλη της να έχουν καλές δουλειές με πολλά κέρδη. Θέλουμε να έχουμε μια χρονιά η οποία τώρα ξεκινάει χωρίς εκπλήξεις και δοκιμασίες όπως ήταν οι προηγούμενες. Η επιχειρηματικότητα να προοδεύσει στην περιοχή μας ώστε το επόμενο χρονικό διάστημα να απολαύσουμε όλοι όλο αυτό το φρούτο που είναι η επιχειρηματικότητα. Ο τουρισμός έχει αναδείξει και τη Θάσο αλλά κυρίως την Καβάλα αυτή τη χρονιά. Η συνεργασία με το επιμελητήριο είναι πολύ σημαντική. Εμείς στα πλαίσια της συνέργειας Καβάλας Θάσου συνεργαζόμαστε σαν ένωση ξενοδόχων Καβάλας και Θάσου με το επιμελητήριο για να προάγουμε την περιοχή μας, να την κάνουμε ελκυστικότερη στο κοινό και έτσι να έχουμε μια καλύτερη χρονιά για όλους. Ποια είναι τα πρώτα μηνύματα για την τουριστική κίνηση εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου του 2024? Πολύ νωρίς, αλλά ο χρόνος περνά. Μια σαφή εικόνα θα έχουμε τέλη Μαρτίου. Εν τούτης όλα δείχνουν ότι θα είναι μια καλή χρονιά.